το πιο όμορφο και το πιο γλυκό δώρο, κυρίες και κύριοι, που τονίζεται ξεκάθαρα η αλληλεγγύη, η αγάπη, αλλά και φυσικά η συνειδητοποίηση ότι αυτά τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά, έρχεται από το 6ο Γενικό Λύκειο της Καβάλας και από μία ομάδα παιδιών που θέλησαν να δώσουν το δικό τους μήνυμα και το δικό τους ανθρώπινο ευχαριστώ προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Ένα μήνυμα ανθρωπιάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ από τη νέα γενιά που συγκίνησε πανελλαδικά και φυσικά θέλουν σήμερα μέσω του ένα channel να δώσουν το δικό τους μήνυμα. Θα τους γνωρίσουμε όλους και όλοι μαζί θα μας πούν το δικό τους μήνυμα για αυτά τα διαφορετικά Χριστούγεννα που δυστυχώς ζούμε όλοι μαζί. Φέτος, λόγω της πανδημίας της οποίας επικρατεί, ήταν μια εξαιρετική ιδέα να σταλούν ευχητήριες χριστουγεννιάτικες κάρτες στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των μεγάλων νοσοκομείων της χώρας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Αφού στάλθηκαν οι κάρτες αυτές, θεωρήσαμε ότι είναι επιβεβλημένο να σταλούν και στο νοσοκομείο της πόλης μας για να δείξουμε έτσι τη συμπαράστασή μας στους γιατρούς και νοσηλευτές και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που μας υποστηρίζει αυτές τις δύσκολες στιγμές. Mm-hmm. Οπότε, σε αυτό το κάλεσμα το οποίο έγινε, ανταποκρίθηκαν 14 μαθητές και μαθήτριες. Αυτή τη στιγμή μαζί μας έχουμε τις 5 μαθήτριες. Όχι μόνο ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αυτή την προσπάθεια, αλλά είναι και πάρα πολύ ευαισθητοποιημένες για το θέμα. Μαθητές και μαθήτριες πρώτης τάξης του 6ου Γενικού Λυκείου Καβάλας ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του προγράμματος «Εγώ και εσύ μαζί» που διοργανώνεται από τη Διεθνή Αμνηστία, Ελληνικό Τμήμα και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υλοποίησαν τη δράση «Στέλνω ευχές στο υγειονομικό προσωπικό». Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν με θέρμη γράφοντας κάρτες ή και ζωγραφίζοντας και εξέφρασαν από καρδιάς ευχές, θαυμασμό και ευγνωμοσύνη προς τους εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα. Την προσπάθεια των παιδιών βοήθησαν η υποδιευθύντρια Στέλλα Μαντατζή και οι καθηγήτριες Αναστασία Τσακμάκη και Μαρία Μουτάφ. Να σας πω ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν τόσο άμεσα σε αυτή την πρόσκληση για να στείλουν τα μηνύματα καρδιάς σε όλους αυτούς που εργάζονται, σε όλους αυτούς ήρωες όπως τους αποκαλούμε ή τους μαχητές της πρώτης γραμμής όπως έχει συνηθίσει να λέγεται. Είναι περιττό το να μιλήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Καλύτερα να δώσουμε το λόγο στα ίδια τα παιδιά όπου πραγματικά εξέφρασαν τις καλύτερες ευχές σε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται. Θα ήθελα να πω ότι όλοι μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι, ώστε όχι μόνο να δώσουμε δύναμη στους γιατρούς και στους νοσοκόμους που αυτή τη στιγμή μάχονται για να σώσουν τις ανθρώπινες ζωές, αλλά και για να τους ευχηθούμε να βγουν και αυτοί αλόκληροι από αυτόν τον άμα επιτρέπεται την πιλιώνα. Τα Χριστούγεννα αυτά είναι για όλους μας, γιατί περνάμε χωρίς την οικογένειά μας μες στο σπίτι μας. Είναι μια χρονιά διαφορετική από τις υπόλοιπες. Θα περάσει όμως, πρέπει να κάνουμε υπομονή, να στηρίζουμε όλους τους νοσοκόμους που πραγματικά αγωνίζονται για εμάς και να φοράμε τη μάσκα μας, ώστε να προστατεύουμε την οικογένειά μας και τους ανθρώπους. Οι κάρτες στάλθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ώστε να φτάσουν στα χέρια αυτών των ανθρώπων, των ηρώων της πρώτης γραμμής, που ακόμη και μέσα στις γιορτινές ημέρες θα συνεχίσουν να μάχονται απέναντι στον κορονοϊό. Φωτεινό παράδειγμα και πρότυπο ευθύνης για όλους μας. Ένα μεγάλο μπράβο φυσικά στους γιατρούς που προσπαθούν καθημερινά. Είναι όλο αυτό συντηρητικό. Εννοείται πως είναι ήρωες. Βοηθάνε τόσο πολύ. Χωρίς αυτούς δεν ξέρω τι θα κάναμε. Σώζουν τόσες ανθρώπινες ζωές κάθε χρόνο και ειδικά τώρα στην πανδημία. Ναι, ειλικρινά ένα τεράστιο ευχαριστώ που προσπαθούν τόσο πολύ και βοηθάνε όπως μπορούν. Πρέπει να είναι δυνατοί να μένουν με τη βοήθειά μας. Πρέπει όλοι μας να μπορούμε να τους βοηθήσουμε στέλνοντας μηνύματα αγάπης και αισιοδοξία, ώστε να μπορούν και αυτοί να μένουν υγιείς ψυχικά και σωματικά για να μας βοηθάνε. Και ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ.